Γεια σας, είμαι ο Γιάννης ο Καστής και είμαι οφθαλμίατρος στο Hios Vision. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλλεργική επεφυκίτιδα. Τι είναι λοιπόν η αλλεργία και τι η αλλεργική επεφυκίτιδα? Αλλεργία είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά απέναντι σε αυλαβείς περιβαλλοντικές ουσίες που ονομάζονται αλλεργιογόνα. Πιο ειδικά, η αλλεργία είναι μια αντίδραση υπερευαισθησίας στην οποία κύριοι πρωταγωνιστές είναι κάποια ειδικά κύτταρα του αίματος και ένας ειδικός τύπος αντισωμάτων. Ως αλλεργιογόνα μπορούν να δράσουν ορισμένες τροφές όπως το αυγό, τα ψάρια, τα θαλασσινά, οι φράουλες, ή φάρμακα όπως η πενικυλίνη, σκιά γραφικά και οποιοδήποτε φάρμακο, καλλυντικά ή γύρι διάφορων φυτών, φτερά και τρίχες από κατοικίδια και ζωντανά που έχουμε στο περιβάλλον μας, η σκόνη, η υγρασία, η μούχλα κλπ. Όταν ο οργανισμός έρθει σε επαφή με μια ξένη ουσία που δρά ως αλλεργιογόνο, το ανοσοποιητικό του σύστημα βάζει σε λειτουργία τους αμυντικούς μηχανισμούς της ανοσίας με σκοπό να εξουδετερώσει το αντιγόνο. Το μάτι αποτελεί έναν εξαιρετικά συνήθι στόχο της αλλεργικής φλεγμονής. Η αλλεργική επεφυκίτιδα προσβάλλει περίπου το 25% του γενικού πληθυσμού και υπολογίζεται ότι οι οφθαλμικές αλλεργίες αφορούν περίπου το 10% των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο μας. Οι αλλεργίες επηρεάζουν τον κάθε ασθενή με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πόσο ευαισθητοποιημένο είναι το ανοσοποιητικό του σύστημα στα αλλεργιογόνα. Ο επιπεφυκώτας είναι ένας λεπτός ημιδιαφανής βλενογόνος ημένας που καλύπτει την πίσω επιφάνεια των βλεφάρων μας και την εμπρός επιφάνεια του σκληρού χιτώνα, του άσπρου του ματιού. Όταν τα αλλεργιογόνα στο οποίο έχει ευαισθητοποιηθεί ένα άτομο έρθουν σε επαφή με τον επιπεφυκώτα, προκαλείται μια αλλεργική αντίδραση με αποτέλεσμα τη φλεγμονή του επιπεφυκώτα, η οποία λέγεται αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας? Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η φαγούρα, ο κνισμός. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αν δεν υπάρχει κνισμός, δεν υπάρχει αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Συνέπεια της φλεγμονής, λοιπόν, παρατηρείται στα μάτια ήπια ερυθρότητα του επιπεφυκώτα, δακρύρια, ίδιμα του επιπεφυκώτα, δηλαδή μάτια που εμφανίζονται σαν να γυαλίζουν, εμφάνιση παχύρευστων εκρήσεων σαν νημάτια στους εκοσόκανθους, στην μέσα πλευρά του μάτιου, λόγω υπερπαραγωγής βλένας, και σπάνια βλέπουμε και ίδιμα βλεφάρων, φωτοφοβία και ενόχληση στο έντονο φως. Υπάρχουν 7 διαφορετικές μορφές αλλεργικής επιπεφυκίτιδας που κυμαίνονται από ήπια μέχρι πιο σοβαρή νόσο. Η οξία αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η ολοετής και η αλλεργική επιπεφυκίτιδα εξ επαφής είναι η πιο συχνή τύπη αλλεργικής επιπεφυκίτιδας που συναντούμε. Τα συμπτώματά τους είναι συνήθως μικρής έντασης και η σημαντικότητά τους έγκυται περισσότερο στη συχνότητα παρά στη σοβαρότητά τους. Η ολοετής αλλεργική επιπεφυκίτιδα που προκαλεί τα ίδια αλλά ιππιότερα συμπτώματα με την εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα, αλλά επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προκαλείται από τη χρόνια έκθεση σε αλλεργιογόνα, όπως μεταφέρονται από τον αέρα των εσωτερικών χώρων, όπως η ακάρεα της οικιακής σκόνης, μύκητες και υγρασία που μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας. Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα από επαφή οφείλεται σε αντίδραση υπερευαισθησίας με διάφορες ουσίες που έρχονται σε επαφή με την οφθαλμική επιφάνεια. Τα οφθαλμικά κολλήρια, ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν ατροπίνη, φενιλεφρίνη και συντηρητικά των κολλήριων και των υγρών των φακών επαφής, ενοχοποιούνται για ευαισθητοποίηση και πρόκληση της αλλεργικής αντίδρασης. Καλλυντικά του προσώπου, όπως μάσκαρα, άλλα μολύβια φρυδιών, ας πούμε, κλπ. Που μπορεί να δράσουν ως αλλεργιογόνα, το τρίψιμο των ματιών μετά από βάψιμο νυχιών, για παράδειγμα, ή ο χειρισμός απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει αλλεργική επιπεφυκίτιδα εξ επαφής. Από αερινή κέρατο επιπεφυκίτιδα πάσχει το 0,1 έως 0,5% των ασθενών που έρχονται στο γιατρείο μας. Η αερινή κέρατο επιπεφυκίτιδα έχει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε ξερά και θερμά κλίμακα,
κλίματα όπως στη Μεσόγειο που βρισκόμαστε και εμείς. Για το λόγο αυτό έχει προταθεί να αλλάξει και η ονομασία της από αιαρινή κερατοεπιπεφυγίδα σε κερατοεπιπεφυγίδα των θερμών κλιμάτων. Πρόκειται κυρίως για νόσο της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αιρινής επιπεφυγίδας σε παιδιά από ενός μηνός, αλλά συνήθως τις συναντάμε σε ηλικίες 5 με 25 ετών και συνήθως είναι πιο συχνή στα αγόρια και μετά την εφηβεία αρχίζει να ομαλοποιείται η κατάσταση μέχρι που μπορεί να πάσουν από αιρινή επιπεφυγίδα. Περισσότερο από το 90% των ασθενών με αιρινή κερατοεπιπεφυγίδα πάσχουν από μία ή περισσότερες ατοπικές παθήσεις όπως άσθημα, έξεμα ή εποχική αλλεργική ρινίτιδα. Τα συμπτώματα αφορούν και τους δύο οφθαλμούς. Οι ασθενείς παραπονιούνται κυρίως για κνησμό και φωτοφοβία με βλενώδες έκρημα. Ο κνησμός μπορεί να είναι σοβαρού βαθμού και αποτελεί το κυριότερο σύμπτωμα των ασθενών. Η φωτοφοβία είναι επίσης σημαντική, αλλά πολλές φορές το παιδί κρατά κλειστά τα μάτια ή είναι με το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος και δεν δέχεται τον έντονο φωτισμό. Το έκρημα συνήθως είναι κολλώδες, παχύ και νηματοειδές και εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στο θόλο του επιπεφυκώτα, στο κάτω μέρος του ματιού. Άλλα συμπτώματα που παρατηρούνται είναι η δακρύρια, το αίσθημα καψίματος στο μάτι, όπως και η αίσθηση ξένου σώματος. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί πτώση του άνω βλεφάρου, μείωση της όρασης, που εμφανίζεται συνήθως όταν θα προσβληθεί και ο κερατοειδής. Τώρα, η αιρινή κερατοεπιπεφυγίτιδα φαίνεται να οφείλεται σε συνδυασμό αντιδράσεων αλλεργικών 1 και 4 και δεν πρόκειται μόνο για μια απλή αλλεργική αντίδραση όπως η οξία επιπεφυγίτιδα, γι' αυτό έχει και εποχική και ολοετή συμπεριφορά. Η ατοπική κερατοεπιπεφυγίτιδα αποτελεί τον πιο σοβαρό τύπο αλλεργικής επιπεφυγίδας, καθώς μπορεί να προκαλέσει ουλές στον επιπεφυκώτα και μόνιμες βλάβες στον κερατοειδή που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά θόλωση της όρασης. Η έναρξη της πάθησης συνήθως αναμένεται σε μέση ηλικία από τη δεύτερη μέχρι την πέμπτη δεκαετία της ζωής μας και πιο συχνά προσβάλλονται πάλι οι άντρες. Συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς που πάσχουν από ατοπική νόσο όπως ατοπική δερματίτιδα, άσθημα, αλλεργική ρινίτιδα και το 15 με 45% των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα θα πάσχουν και από ατοπική κερατοεπιπεφυγίτιδα. Πρόκειται για μια σύνθετη αντίδραση υπερευαισθησίας του οργανισμού σε αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος όπως τα ακάρεα, τη οικιακή σκόνη, το τρίχωμα των κατοικιδίων ζώων και η μούχλα. Τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως όλο τον χρόνο με εποχιακές εξάρσεις και υφέσεις και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες που αρχικά θυμίζουν αυτά της απλής ας πούμε αλλεργικής επιπεφυγίτιδας αλλά αργότερα γίνονται πιο έντονα όπως αυτά της αιρινής επιπεφυγίτιδας. Η γιγαντοθηλαία επιπεφυγίτιδα είναι μια επιπλοκή που παρατηρείται είπαμε στους χρήστες των φακών επαφής αλλά συνήθως είναι μια πιο ήπια αλλεργία των ματιών που όταν αφαιρεθεί ο φακός επαφής και ειδικά με τους καινούργιους φακούς επαφής που είναι πιο φιλικοί για το μάτι εξαλείφεται και τη βλέπουμε όλο και λιγότερο συχνά. Τώρα πώς γίνεται η διάγνωση της αλλεργικής επιπεφυγίτιδας. Η διάγνωση βασίζεται ουσιαστικά στο ιστορικό του ασθενή, στα συμπτώματα όπως ο κνησμός που είναι χαρακτηριστικό και την εξέταση στη σχισμοειδή λιχνία. Η αναζήτηση με ειδικές εξετάσεις των αλλεργιογόνων στα οποία είναι ευαισθητοποιημένα ένα άτομο μπορεί να βοηθήσει αν κάποιος γνωρίζει τα αλλεργιογόνα στα οποία εμφανίζει αλλεργική αντίδραση μπορεί να τα αποφύγει ούτως ώστε να μην εκδηλώνει τα συμπτώματα της αλλεργικής νόσου. Τώρα, πώς αντιμετωπίζεται η αλλεργική επιπεφυγίτιδα. Κάποια γενικά μέτρα είναι σαν ουσιαστική ας πούμε παρέμβαση στην αλλεργία είναι ο καλός καθαρισμός της κατοικίας, των ρούχων μας, των χεριών μας, των σκεπασμάτων μας, ο αερισμός από τις κουβέρτες και τα
στρώματα ειδικά στα δωμάτια και τις κουρτίνες που απομακρύνουν τα ακάραια. Επίσης, ένας καλός κλιματισμός με σωστά φίλτρα και καλό συντηρημένα θα βοηθήσει να μειωθούν τα επίπεδα υγρασίας σε ένα δωμάτιο. Οι κρύες κομπρέσες και τα επιθέματα πάγου ή η ενστάλλαξη κρύου φυσιολογικού ορού προσφέρουν κάποια παροδική ανακούφιση στον ασθενή, κυρίως λόγω της αγκιοσυσπαστικής τους δράσης. Και επίσης θα πρέπει να αποθαρρύνεται το τρίψιμο των ματιών, γιατί με το μηχανικό τραύμα χειροτερεύει το αίσθημα του κνησμού και τη φλεγμονή. Τα τεχνητά δάκρυα βοηθούν στο ξέπλυμα των αλλεργιογόνων και των φλεγμονώδων ουσιών από τον επεφικότα. Τώρα, στη φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιούμε συνήθως κολύρια αγκιοσυσπαστικά, τα οποία βοηθάνε να ξεκοκκινήσει το μάτι, αλλά δεν παρέχουν ανακούφιση από τα συμπτώματα της αλλεργίας, και κυρίως αυτή τη βρίσκουμε σε αντισταμινικά κολύρια ή κορτιζονούχα κολύρια, τα οποία βοηθούν να κατασταλούν οι παράγοντες της αλλεργίας και να ηρεμήσει και η φαγούρα και το αίσθημα ξένου σώματος στο μάτι. Επίσης, κολύρια κυκλοσπορίνης ή αλυφές με ανοσορυθμιστικούς παράγοντες μπορούν να έχουν πολύ καλή δράση στην αλλεργική επεφικίτιδα, αλλά είναι σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται στην πιο κλασική φαρμακευτική αγωγή, είναι μία λύση που μπορεί να μας προσφέρει μακροχρόνια θεραπεία και ανακούφιση των συμπτωμάτων. Τα αντισταμινικά χάπια από το στόμα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά και πολλές φορές μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα λόγω της μειωμένης έκρησης δακρύων, και μπορούν όμως να χορηγηθούν σε περιπτώσεις που συνυπάρχει και αλλεργική ρινίτιδα και να ανακουφίσουν πιο γρήγορα τον ασθενή. Ευχαριστώ πολύ.